ομορφιές μου, welcome to my channel again. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Σήμερα σκέφτηκα και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο το οποίο ξέρω σας αρέσει πάρα πολύ. Τι τρώω μέσα στην εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 16 πρώτου και θα σας πάρω μαζί μου μέχρι και την Παρασκευή. Θα σας δείξω τα πρωινά μου, τα μεσημεριανά μου, τα σνακ και τα βραδινά μου. Πριν ξεκινήσουμε όμως για να σου δείξω τι έφαγα μέσα στην εβδομάδα, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το καμπανάκι. Είναι τζάμπα, ξέρω, αλλά χτύπα το για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και φυσικά η εγγραφή και αυτή είναι δωρεάν. Μην ξεχνάς επίσης να με ακολουθείς και στο Instagram και στο TikTok. Δευτερούλα σήμερα και εννοείται ότι για να αρχίσει πάρα πολύ καλά η μέρα μας, αρχίζω εγώ πρώτα απ' όλα με καφεδάκι. Φυσικά δεν μπορώ να συνεχίσω τη μέρα μου χωρίς πρωινό. Οπότε πάμε να φτιάξουμε πρωινό για να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα γεύματα. Ψήνω που λέτε στην τοστιέρα δύο φέτες ολικής. Και αφού έχουν ψηθεί, θα βάλω από πάνω Φιλαδέλφια. Πάνω θα βάλω και κασεράκι. Σούπερ. Για μεσημέρι έκοψα αυτή εδώ πέρα τη σαλάτα, μαρούλι όπως βλέπεις και φρέσκο κρεμμυδάκι και έκανα και μία ομελέτα με δύο αυγά, με μανιτάρια, φέτα και λίγο ζαμπόν, δηλαδή μία φέτα ζαμπόν και από πάνω από τη σαλάτα θα βάλω αυτήν εδώ πέρα τη λευκή κρέμα βαλσαμικού με πορτοκάλι και λεμόνι, εννοείται ότι θα βάλω και λίγο λάδι. Ήρθε η ώρα του απογευματινού και θα διαλέξω να φάω ένα φρούτο φρέσκο φρέσκο, τα πήρα και χθες συγκεκριμένα, Κυριακή πήγα στη λαχαναγορά και πήρα, οπότε έχουμε αγγλικά και θα προπατήσω και λίγο να το φάω στο δρόμο και καλή μου όρεξη. Και έχουμε έρθει από τα αγγλικά και ήρθε και η ώρα του βραδινού και τώρα ήθελα κάτι λίγο σε σούπα. Πρόσεξε όμως, λίγο σούπα, λίγο ζεστασιά μέσα γιατί το απαιτεί ο καιρός και επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να φάω noodles, είπα να φτιάξω noodles. Οπότε τώρα βράζω το νερό. Οπότε έχω βάλει εδώ πέρα τα noodles σε ένα μπολάκι. Λοιπόν, έβαλα νεράκι, έβαλα και το μείγμα από τα σακουλάκια. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι με γεύση πάπιας. Έχω να κατέψει κιόλας, να πάει παντού το μείγμα που είχαν τα σακουλάκια. Περιμένω τώρα να τραβήξει λίγο το νερό, να ετοιμαστούνε για να τα απολαύσω. Και αυτό είναι το βραδινό μου. Γεια σας ξανά, τριτούλα σήμερα. Έπια το καφεδάκι μου και έχω τώρα μία όρεξη για αβοκάντο τόστ. Ψήνω το αυγουλάκι μου για να το βάλω στο τόστ μου. Εδώ φρυγανίζω και το ψωμάκι μου. Έχω βάλει και το αβοκάντο πάνω στη φέτα. Τώρα θα βάλω και το αυγό. Το πρωινό μου είναι έτοιμο. Πόπο, το απόλαυσα, δεν υπάρχει. Χορταστικό, πολύ καλό, μου δώσε δύναμη. Και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να φτιάξω το μεσημεριανό μου. Μέχρι όμως να φτιάξω το μεσημεριανό μου, γιατί δεν ήρθε η ώρα ακόμα, πρέπει να φτιάξω το νεροχύτη. Έλεος με το νεροχύτη, να κάνω και καμιά δουλειά, κανένα σκούπισμα, κανένα σουγκάρισμα. Μετά θα φτιάξουμε το μεσημεριανό. Εγώ χθες από βραδείς τους έφτιαξα τους άλλους πρασόριζο. Ναι, γιατί τα κάνω και αυτά. Ενδιαφέρον και για τους άλλους. Τους έφτιαξα που λέτε πρασόριζο. Το βλέπεις. Κάτσε να σε βάλω μέσα. Πολύ σκοτεινά δεν είναι, μωρέ. Κάτσε να σου ανοίξω λίγο το φως. Καλύτερα, φώτισε ο κόσμος. Λοιπόν, τους έφτιαξε που λέτε προασόριζο με πράσα, καροτάκι, ρύζι. Δεν έβαλα κάτι άλλο. Α, και λίγο ντοματούλα έτσι να γίνει κοκκινιστό. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε το προασόριζο και λέω να κάνουμε έτσι καμιά δουλειά. Λοιπόν, και αφού μου σκοβολάει το σπίτι μου από κουζίνα, δάπεδα, τα πάντα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ τώρα το μεσημεριανό μου. Η ώρα είναι 12 παρά. Εντάξει, τώρα δεν θα κάνω και τίποτα πολύπλοκο. Το καλό είναι ότι έχουν οι άλλοι το πρασόριζο, οπότε είμαι κομπλέ. Έχει πάρει ήδη ο άντρας μου και θα φάνε και τα παιδιά μου όταν έρθουν από το σχολείο. Οπότε εγώ τώρα, μη στα πολυλογώ, θέλω σαλάτα. Δεν γίνεται να μην τρώω σαλάτα σε καθημερινή βάση.
με βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεπρίζομαι. Οπότε σκέφτηκα να φάω την πρωτεΐνη μου, που αυτή θα είναι το κοτοπουλάκι, θα φάω τα λαχανικά μου, αλλά θα φάω και τα καλά τα λιπαρά μου, γιατί θα κόψω και αβοκάντο μέσα, πάλι αβοκάντο. Και το πρωί αβοκάντο και το μεσημέρι αβοκάντο. Και θα ψήσω στο φούρνο σε ένα πυρεξάκι κομμάτια κοτόπουλο, το οποίο αυτό το είχα προμηθευτεί από το Mart Market. Αν δεν απατώμε, θα το βάλω μέσα σε πυρεξάκι με μπαχαρικά. Δεν θέλω τώρα τηγάνια και τέτοια πράγματα, εδώ λίγο προσέχουμε, πειθαρχούμε λίγο, έτσι. Οπότε το βάζω αυτό, θα φτιάξω και μία σαλάτα με μαρουλάκι, αγκουράκι, θα δω τώρα πως θα το κάνω. Και θα κάνω και μία σος γιορτιού. Λοιπόν, έφτιαξα το κοτοπουλάκι, έχω βάλει αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα, κάρι, λίγο σκορδάκι, αυτά. Και λαδάκι ελάχιστο, ίσα ίσα έτσι για να γλιστράει και να είναι και πιο εύγεστο. Λοιπόν, οπότε θα το βάλω φούρνο αυτό. Άνοιξα τώρα το αβοκάντο, καινούριο αβοκάντο, αλλά είναι πάρα πολύ άγουρο, οπότε δεν το διακινδυνεύω να το φάω. Δεν είναι καλό να τρως έτσι το αβοκάντο, οπότε θα τα αφήσω λίγο έτσι να οριμάσει. Οπότε στη σαλάτα δεν θα βάλω καλά λιπαρά. Θα ρίξω τώρα το κοτοπουλάκι μου. Λοιπόν, έχω βάλει σε ένα μπολάκι γιαούρτι, πάπρικα, λάδι και πιπέρι και θα βάλω και μουσταρδίτσα. Λοιπόν, έβαλα και τη μουσταρδίτσα και τώρα θα βάλω σος πάνω στη σαλατίτσα μου. Οπότε η σαλατίτσα μου είναι έτοιμη, απολαυστική, μυρωδάτη, γεμάτο γεύση. Αχ, καλή μου όρεξη! Ήρθε η ώρα του απογευματινού και σήμερα έχει μπανανούλα. Και ήρθε η ώρα του βραδινού και εγώ κατευθείαν μετά που τελείωσα με το διάβασμα με τον Γιώργο έκανα κύμα, έπλασα μπιφτέκια κοτόπουλο, έβαλα εκεί τα μπαχαρικά μου και τώρα τα έχω βάλει στο φούρνο να γίνονται, γιατί έφαγα σήμερα σαλατούλα, οπότε να σου πω την αλήθεια το κοτόπουλο ήταν λίγο, γιατί έβαλα λίγο κοτόπουλο γιατί το έδωσα και στα παιδιά με το πρασόριζο, οπότε λέω πρασόριζο ένα σαλάτο, ο άλλος κάτσε να φτιάξουμε ένα μπιφτεκάκι στο φούρνο. Οπότε θα κάνω και σαλατούλα και θα βάλω κάτι σε τύρος σαλάτα ή τζατζίκι καλύτερα. Οπότε περιμένω να ψηθούν για να φάμε βραδινό. Λοιπόν, έτοιμο και το βραδινό μου. Έχω βάλει εδώ πέρα πάλι το αγκουράκι, τη σαλατούλα, το μπιφτεκάκι και τζατζικάκι. Οπότε σούπερ! Καλημέρα, καλημέρα εδώ. Οδηγώ και σε σκέφτομαι, κακώς βέβαια τώρα που τραβάω, αλλά ήμουνα σε εξωτερικές δουλειές. Όπως είδατε το πρωί ήπια το καφεδάκι μου, μισό λεπτό να στρίψω κιόλας. Η μέρα ξεκίνησε πάρα πολύ ήρεμα θα έλεγα σήμερα. Το πρωί πήγα για καφεδάκι, άρχισε το πρωινό μου δηλαδή με καφεδάκι και πήρα και ένα κουλουράκι, το οποίο παιδιά είχα πολύ καιρό να φάω κουλουράκι. Ήταν τόσο κρατσανιστό, είναι ένας φούρνος εδώ πέρα στην περιοχή, απέναντι από το δημοτικό του παιδιού και πραγματικά κάνει πάρα πολύ ωραίο κουλουράκι. Και μετά πήγα εξωτερικές δουλειές που είχα και τώρα πάω στο σπίτι να κάνω ένα μπάνιο. Ωραία, τελείωσα και το μπανάκι. Ξέρω, πολύ άβολο πλάνο, αλλά δεν πειράζει. Το έκανα με τη φυσούνα. Κοίτα εδώ πέρα τι ωραίο που έχει γίνει. Φανταστικό. Έχω βάλει και τα λαδάκια και τα προστατευτικά εδώ για τις φυσούνες. Ωραίο μαλάκι. Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο σε λιοντάρι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο πατής. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα του μεσημεριανού. Έχω ετοιμάσει γίγαντες και το μόνο που θα κάνω είναι μόνο μία σαλάτα. Λάχανο, καρότο και λάχανο κόκκινο και λάχανο άσπρο και καρότο. Αυτό. Οπότε πάμε να κάνουμε τη λάχανο σαλάτα. Για νόμο που λέτε είναι έτοιμο, γίγαντες και εννοείται φετούλα
στην άκρη και η σαλατούλα μου είναι έτοιμη. Το μόνο που έχω βάλει, βασικά δεν είναι μόνο για μένα, μην τη βλέπεις τόσο μεγάλη, έχω φτιάξει και για τα παιδιά που θα έρθουν τώρα από το σχολείο. Οπότε το μόνο που έχω βάλει είναι αλάτι, λάδι και θα προσθέσω και αυτήν εδώ πέρα τη λευκή κρέμα βαλσαμικού, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, δεν είναι χορηγός, απλά σας το λέω. Λοιπόν, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, έχει αυτό το συνδυασμό εσπεριδοειδών, πορτοκάλι και λεμονάκι. Καλή μας όρεξη! Ήρθε η ώρα του απογευματινού, όμως η αλήθεια είναι ότι τα πασόλια μου πέσανε βαριά, οπότε δεν θέλω να φάω κάτι απογευματινό και προτιμώ να φτιάξω ένα λάτε, να το απολαύσω εδώ πέρα που είμαι στο σπίτι σήμερα και δεν έχουμε κάποια δραστηριότητα. Και ετοιμάστηκε αυτός ο υπέροχος και υπέραμπρος καφεδάκος που είμαι έτοιμη να τον απολαύσω και λοιπόν να το απογευματινό μου. Καλή απόλαυση! Η ώρα του βραδινού μου, όπως βλέπετε, δεν έχω όρεξη πάρα πολύ, δηλαδή πραγματικά με το φασόλι έφραξα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του βραδινού που λες και έχω κάνει δύο γόσα, έχω βάλει Φιλαδέλφια και επειδή λυμπίστηκα ζαμπονάκι, είπα να μην βάλω γαλοπούλα και έτσι θα φάω δύο γόσα με ζαμπόν και Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το βραδινό μου. Καλημέρα, καλημέρα, πεμπτούλα σήμερα και εννοείται ότι έχω πιει ήδη το καφέ μου και πάμε να ξεκινήσουμε για πρωινό. Σκέφτομαι να κάνω ένα πόριτς, θέλω κάτι θρεπτικό αλλά και δυτικό και υγιεινό αλλά και νοστιμότατο. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλω μισή κούπα βρώμη, μία κούπα γάλα, μισή λιωμένη μπανάνα και μέλι. Για topping έχω κόψει εδώ πέρα και άλλες μπανανίτσες σε λεπτές φετούλες και έχω τρίψει και λίγο σοκολάτα κουβερτούρα από πάνω για την τζακπινιά και μυρίζει τόσο τέλεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τέλεια μυρίζει. Και το πρωινό μου είναι έτοιμο, ένα porridge μπανάνας με κομμάτια σοκολάτα κουβερτούρα, τέλειο και τόσο μυρωδάτο. Εγώ δεν το έχω ξαναφάει, πρώτη φορά το κάνω. Δεσπέζιο, δεν υπάρχει. Φτιάχτε το, φτιάχτε το. Και ήρθε η ώρα του μεσημεριανού. Έχω να σου πω ότι το απόλαυσα αυτό το πόριτς. Φανταστικό. Είναι το δεύτερο πόριτς το οποίο μου αρέσει τόσο πολύ. Το άλλο ήταν με το μήλο. Αν θυμάσαι, την έχω τη συνταγή στο TikTok. Σήμερα σκέφτηκα να φτιάξω σουτζουκάκια, τα οποία θα τα κάνω και με ριζάκι. Και έχω πλάσει ήδη τον κιμά μου. Συνταγή για το κιμά θα βρεις στο TikTok. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τώρα τα έτοιμα τα σουτζουκάκια που έχω πλάσει. Και τώρα αυτό που μένει είναι να κάνω τη σάλτσα ντομάτας και να τα βάλω στο φούρνο. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσει. Χρησιμοποιώ πολύ τηγάνι, πολύ λάδι, να τα τηγανίσω και μετά σάλτσες και αυτά κατευθείαν στο φούρνο. Πολύ κατσαρόλα μου αρέσει γιατί λόγω της μέσης μου δεν μπορώ να τα σηκώνω και να τα πλένω. Οπότε ακόμα και το ρύζι το κάνω στο φούρνο. Εδώ ήδη έχω πλάσει τα σουτζουκάκια μου. Μπορείς να βλέπεις λίγο πιο χοντροκομμένο το κρεμμύδι, αλλά αυτή η συνταγή έτσι την είδα και μου άρεσε και είπα να την κάνω και εγώ. Μπαμπάτσικα σουτζουκάκια και πάμε να ρίξουμε τη σάλτσα ντομάτας. Εδώ πέρα όπως βλέπετε έχω φτιάξει ένα μείγμα ντομάτας με νερό και έχω βάλει και μυρωδικά ρίγανη και έχω βάλει και λαδάκι και ζάχαρη και αλάτι και πιπέρι και αυτό εδώ πέρα θα το ρίξω στα σουτζουκάκια. Το φαγητό μου είναι έτοιμο για φούρνο, θα το ψήσω για μία ώρα στους 190 βαθμούς. Και φτιάχνω και το ριζάκι μου όπως βλέπεις στο φούρνο και αυτό όπως σας είπα. Στο καινούριο μου πυρεξάκι. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα το ριζάκι, έχω βάλει λαδάκι, θα τα ανακατέψω και ένα κύβο κνόρ. Έβαλα και το καπάκι, το έβαλα και το νεράκι και έτοιμο για φούρνο. Λοιπόν, τα σουτζουκάκια μου είναι έτοιμα, σαλτσάτα και μυρωδάτα, έτσι ακριβώς όπως τα ήθελα. Και εδώ είναι το ριζάκι, οπότε το μεσημεριανό μου είναι έτοιμο.
Και γεια σου ξανά, η ώρα είναι 10 και 5, μισό λεπτό να στο ανοίξω. Μην εστιάζεις στο χριστουγεννιάτικο φόντο, απλά δεν το άλλαξα. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι τώρα γύρισα από ένα καφεδάκι που ήμουν έξω, οπότε απογευματινό ήπια ένα διπλό καπουτσίνο, απλά ξέχασα να ρίξω πλάνα, και για βραδινό θα φάω ένα κομμάτι κολοκυθόπιτα που έφτιαξε η πεθερά μου και κομπλέ. Οπότε το βραδινό μου είναι κολοκυθόπιτα. Καλημέρα, χαρούμενη Παρασκευούλα σήμερα. Τι κάνετε, τι βροχή ήταν αυτή, παιδιά. Κατά τις 6 ώρα έριξε ένα μπαμ, ένα δυνατό κεραυνό, και μετά συνέχισαν οι βροντές και οι αστραπές και όλο το δωμάτιο έπαιρνε φως. Τι βροχή ήταν αυτή. Και τώρα ήλιο, και με βλέπεις εμένα πάλι εδώ πέρα με το μανικάκι να το παίζω τζόβενος εδώ πέρα στο μπαλκονάκι. Πήγα το πρωί τέλος πάντων στο σχολείο, γύρισα, δεν πήγα για καφέ, έπεσα λίγο, ξανακοιμήθηκα, γιατί σήμερα έχω πάλι έτοιμο το φαγητό το μεσημεριανό από βραδύς, οπότε δεν αγχώθηκα και λέω κάτσε Μαρίτσα, κοιμήσου λίγο, κουχούλιασε γιατί το απαιτούσε και ο καιρός, οπότε έφτιαξα εδώ πέρα τώρα το καφεδάκι μου και μπορώ να σου πω ότι θα το απολαύσω. Δεν πεινάω γιατί το πρωί θα σου πω, όταν φύγαμε με τον Γιώργο ετοίμαζα το ταπεράκι, του έβαλα δύο κομμάτια κολοκυθόπιτα, οπότε τσίμπησα λίγο. Οπότε σήμερα εδώ πέρα παρασκευιάτικο πρωινό δεν έχω να σου δείξω κάτι, αλλά δεν πειράζει, τσίψα και εγώ λίγο από την κολοκυθόπιτα, εξάλλου την έδειξα εγώ ήδη από την Πέμπτη το βράδυ που ήταν το βραδινό μου. Και οπότε για να μην επαναλαμβανόμαστε και όλες, καταλαβαίνεις, οπότε απολαμβάνω τώρα τον καφέ μου και ήρεμα, δεν έχω τίποτα σήμερα, ούτε σκούπισμα, ούτε τίποτα. Και θα σε κλείσω να απολαύσω τον καφέ μου και να τα βγούμε στο μεσημεριανό. Είχε πάει ο άντρας μου στη λαχανοβορά και πήρε αυτό εδώ πέρα το κρυθαρότο, το οποίο όπως βλέπεις είναι έτοιμο με μανιτάρια, με πάπρικα, με λαχανικά, και εγώ το έβρασα χθες για να είναι σήμερα έτοιμο, οπότε είναι αυτό εδώ πέρα το κρυθαρότο, είναι τέλειο, και θα βάλω και από πάνω αυτή την πικάντικη την μιτζίθρα που είναι τόσο απαλή που νομίζεις είναι χιόνι, οπότε το μεσημεριανό μου είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα του απογευματινού, θα φάω το φρούτο μου και λίγους ηλιόσπορους. Γιατί είμαι μόνη μου, είναι Παρασκευή, το ένα το παιδί έχει πάει στη γιαγιά, το άλλο είναι στο χορό, ο άντρας μου είναι σε δουλειά, οπότε είμαι μόνη μου, θα πάρω τώρα τους ηλιόσπορους και θα βάλω Netflix. Σήμερα Παρασκευή και είπαμε να φάμε μπέργκερ, οπότε το βραδινό μου είναι αυτό εδώ πέρα το μπέργκερ. Έφτιαξα και τηγανίτες πατάτες. Καλημέρα, καλημέρα, Σάββατο σήμερα και έχω βγει πάλι στο μπαλκονάκι και πίνω το καφεδάκι μου. Μ' αρέσει αυτή η πρωινή ηρεμία μέχρι να αρχίσουν πάλι να περνάνε τα αυτοκίνητα από κάτω στο δρόμο. Είναι Σάββατο σήμερα και κάπου εδώ πέρα θα κλείσω αυτό το βίντεο. Εύχομαι και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αυτά ήταν τα γεύματά μου. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή παρέα σε όλη αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να κάνετε like στο βίντεο και να με ακολουθείτε και στο TikTok και στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά.